Δημήτρης Ιωάννου από Ελκάτο 16. Πρεμιέρα με ντέρπι κόντρα στην Ομόνια εκτός έδρας και πήρατε την νίκη. Πώς προετοιμαστήκατε για αυτό το παιχνίδι και πώς ήρθε η νίκη? Προετοιμαστήκαμε πώς προπονήσεις δυνατά. Άμα προπονήσεις πολύ ένταση και ήρθαμε στο παιχνίδι και πιέζαμε στο τελευταίο λεπτό. Ελπίζω καταφέραμε να νικήσουμε. Πώς είδες το παιχνίδι, ήταν πραγματικό ντέρπι? Ναι, ήταν πραγματικό ντέρπι, δυσκολευτήκαμε, αλλά επειδή πιέζαμε στο τελευταίο λεπτό, καταφέραμε να νικήσουμε το μάτσο. Εσένα πώς νιώθεις σε αυτά τα ντέρπι? Υπήρχε και κόσμος, ονειρεύεσαι έτσι να τα ζήσεις και θέλεις να τα ζήσεις και σαν επαγγελματίας, το σκέφτεσαι? Ναι, βέβαια θέλω να τα ζήσω σαν επαγγελματίας, στην πρώην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και αν μπορώ να προχωρήσει στο εξωτερικό. Εσύ σκοράρες, τι σημαίνει για εσένα αυτό το γκολ? Πες μας πώς μπήκε, πώς νιώθεις. Νιώθω πολλά καλά που έβαλα το τέρμα και νίκησε η ομάδα μου γιατί ήταν το μοναδικό. Το αφιερώνεις κάπου αυτό το γκολ? Στην οικογένειά μου και στον προπονητή μου. Και ποιοι είναι οι στόχοι του από όλα αυτήν τη σεζόν, πώς βλέπεις και τον ανταγωνισμό, πιστεύεις θα είναι δύσκολο? Θα είναι δύσκολο, αλλά θα δουλεύουμε μέχρι να καταφέρουμε να πιάμε το πρωταθλήμα. Πώς βλέπεις έτσι να μας πεις και λίγο για την πρώτη κατηγορία των μεγάλων, είσαι μετά από ΕΛ. Πώς προβλέπεις φέτος το πρωταθλήμα? Προβλέπω δύσκολο το πρωταθλήμα, καλό πρωταθλήμα, αλλά προβλέπω ότι να πάρουμε το πρωταθλήμα φέτος. Έχεις κάποιον παίχτη που θαυμάζεις γενικά και από το ΑΠΟΕΛ? Θαυμάζω γενικά τον Λιονέλ Μέση, το ΑΠΟΕΛ, Σάρκο. Ευχαριστώ.